Πάρα πολύ σημαντική ημέρα σήμερα. Πιστεύω ότι κάναμε ένα παιχνίδι ακριβώς έτσι όπως το θέλαμε. Πραγματικά οι τρεις βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε και θέλουμε η συνέχεια να είναι ανάλογη. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και την πολύ σημαντική μέρα σήμερα και να αφιερώσουμε αυτή την νίκη μας σε όλα τα θύματα του 99 και στις οικογένειές τους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μέρα όταν είναι όλοι ενωμένοι μεταξύ τους και το δείχνουμε, θέλουμε κιόλας να το δείχνουμε και στην πράξη. Χθες ο προπονητής σου είπε ότι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεν θα είναι εύκολο και αποδείχθηκε ότι έτσι ήταν, το αισθανθήκατε και εσείς. Νομίζω πρέπει να γίνει καλή διαχείριση στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται τους βαθμούς, είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σίγουρα είναι μια αξιόλογη ομάδα, δεν παρατάει ποτέ τα παιχνίδια. Πιστεύω πως είναι θέμα τυχαίας κιόλας εκεί που βρίσκεται. Και το μόνο που κρατάμε είναι οι τρεις βαθμοί και η συνέχεια να είναι καλύτερη. Για ορισμένα παιδιά είναι, πιστεύω, καλύτερα γιατί να αποφορτιστούν. Πρέπει να πάρουμε δυνάμεις γιατί η συνέχεια είναι πολύ σημαντική. Όχι, μόνο το δικό μας παιχνίδι με ενδιαφέρει. Τη δική μας ομάδα, μα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος, είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Αλέξανδρε, την προηγούμενη Κυριακή απαντούσες υποθετικά σε ένα ενδεχόμενο κλήση στο Σκύμπε. Πλέον υπάρχει αυτή η κλήση στα χέρια του. Σε έχουν ερωτήσει αρκετά. Έχοντας πλέον περάσει κάποιες μέρες και διαβάζοντας αυτή τη κλήση και τον τεμπούτο σου και την πρώτη σου τέλος πάντων εμφάνιση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τι σημαίνει, αν θεωρείς ότι είναι μια ανταμοιβή των κόπων σου και αν ενδεχομένως άργησε. Δεν ξέρω αν μου άργησε ή όχι. Είναι τιμητικό. Το περιμένω πώς και πώς να βρεθώ μαζί με τα παιδιά και να καταφέρουμε και άλλα πράγματα με την Εθνική. Αυτό.